Χριστόφορε, είδαμε την ομάδα σας να προηγείται σε κάποια φάση το πρώτο δεκάλεπτο μέχρι και με 10 πόντους διαφορά. Εν τούτης η ανόρθωση τελικά ανάκαμψε και όμως πήρε στο τέλος της ημέρας το ρόσφυλλο αγώνα. Να μας πείτε πώς βιώσατε το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ανόρθωση. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι σήμερα κέρδισε δίκαια. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, νομίζω ήταν ένα βήμα μπροστά από εμάς και της αξίζει συγχαρητήρια. Τώρα, όσον αφορά την δικιά μου ομάδα, αξινομίζω ότι σαν ΑΕΚ το έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια, το έχουμε δείξει για την περσινή χρονιά. Είμαι σίγουρος ότι η εμφάνισή μας θα είναι σίγουρα διδακτική. Έχουμε την εμπειρία να το διαχειριστούμε με τον σωστό τρόπο, ώστε να βελτιωθούμε, γιατί σίγουρα η συνέχεια του πρωταθλήματος και τα play-offs θα είναι πολύ δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε και αρκετά λάθη από πλευρά της ομάδας σας. Δεν ξέρω αν κατά πόσο θέλετε να κάνετε κάποιον απολογισμό, διότι δεν έχουμε συνηθίσει την ομάδα της Λάρνακας να αποπίπτει σε τόσα πολλά λάθη, τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την έκβαση του αγώνα. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε αρκετές. Νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να σταθούμε σε οποιαδήποτε δικαιολογία. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι αυτό που κάνουμε πάντα, να κάνουμε την ανάλυση του παιχνιδιού μας την ερχόμενη εβδομάδα, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Υπάρχει πολύ χρόνο μπροστά μας. Η ομάδα είναι στην πρώτη θέση, να δεν κάνω λάθος, παρά την ήττα σήμερα. Και όπως σας έχω πει, είμαι βέβαιος ότι θα βγούμε πιο δυνατοί από αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, κάτι που θέλω να αναφέρω, χωρίς να έχει καμία σχέση με, με την νίκη της ανόρθωσης. Το γήπεδο πραγματικά ήταν τραγικό. Όταν λέω τραγικό, τραγικό και για τις δύο ομάδες και για τους παίχτες που αγωνίζονται. Κινδύνευσε πάρα πολλές φορές η σωματική τους ακεραιότητα και των δύο ομάδων των παίχτων. Οι παίχτες ήταν περισσότερη ώρα κάτω στο έδαφος παρά στο γήπεδο. Είμαστε πολύ τυχεροί και οι δύο ομάδες που φεύγουμε χωρίς τραυματισμό σήμερα. Και νομίζω ότι εντάξει, σε έναν επαγγελματικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε. Δεν είναι θέμα να ανορθώσει οτιδήποτε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να προσεχτεί, να μην ξαναπαναληφθεί. Επαναλαμβάνω για το σωματική ακεραιότητα των παιχτών και μόνο. Έγινε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι έχετε να πείτε αρκετά στους παίκτες σας. Όπως είπατε και εσείς, είναι διδακτικό το σημερινό παιχνίδι, δεν τελείωσε τίποτα και βεβαίως ο στόχος και για το επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΚ αλλά και ο στόχος στο φετινό δεν είναι άλλος από το πρωτάθλημα. Σίγουρα, αρκετά πράγματα δεν έχω να πω σήμερα. Όπως έχω πει, έχουμε την εμπειρία, έχουμε περάσει πολλές φορές αυτές τις καταστάσεις. Θα το διαχειριστούμε με τον σωστό τρόπο και να είστε σίγουροι θα είμαστε ακόμα πιο καλοί.